Αγοράς ενέργειας για την κυβέρνηση και στις κουβέντες για την κυβέρνηση είναι μπαίνουν επενδυτές και επενδύστε ελευθέρως που λένε ή κόβω κομμάτια και τα δίνω στους επενδυτές. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνω. Ότι η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μέρος της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Η Ευρώπη τι λέει? Ότι θέλω να πετύχω την ενεργειακή ένωση. Mm. Πώς θα το πετύχω αυτό? Μέσα από διασυνδέσεις. Γιατί θέλω να το πετύχω? Για να εξασφαλίσω την ενεργειακή ασφάλεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η γενική στρατηγική μέσα στην οποία και εμείς κινούμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια απελευθέρωση πια στην αγορά ενέργειας. Άρα να μπουν και άλλοι παραγωγοί ενέργειας και προμηθευτές. Αυτό πρέπει να γίνει. Σωστό είναι να γίνει. Mm. Αλλά προσέξτε να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο βίαιο και εις βάρος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, δηλαδή της ΔΕΗ. Γιατί δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ΔΕΗ? Όχι επειδή πρέπει ψώνει και καλά να την προστατεύσουμε, αλλά κυρίως γιατί αυτή είναι ταυτισμένη και με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού διαχρονικά. Ναι. Άρα, λοιπόν, λοιπόν, για παράδειγμα, ένα βήμα τώρα αυτό που έγινε με την ιδιοκτησιακή απόσχηση του ΑΔΜΙΕ από την ΔΕΗ, μέχρι τότε ήταν θυγατρική, κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο διαχειριστής των δικτύων πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας στην απελευθερωμένη αγορά. Μάλιστα. Και να μην είναι θυγατρική της μεγαλύτερης επιχείρησης. Για να μπορεί να παίζει καλύτερα τον ρόλο του. Ναι. Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει προσεκτικά πάντοτε, έτσι ώστε να μην έχουμε και προβλήματα που σχετίζονται με την κατάρρευση της αγοράς πια. Η σύνθεση ενέργειας μετοχική την έχει δεχτεί η Τρόικα, κύριε Υπουργέ, ή είναι υποσυζήτηση και διαπραγμάτευση? Γιατί το ρωτούν και κάποιοι φίλοι αυτό. Το 51-49 είναι δεδομένο? Ή θα για γίνει μας μελέτη βιωσιμότητας εταιρείας και θα δούμε αν είναι το σχήμα βιώσιμο? Για μας είναι δεδομένο. Για εσάς, άλλο για εσάς. Και η Τρόικα το έχει δεχτεί ότι έχει λεπτό τελειώσει το θέμα? Προσέκτε. Ή το συζητάμε ακόμα? Ακόμη και στο σενάριο της μικρής ΔΕΗ, ουσιαστικά τι ήτανε? Ήτανε το να πιάσουμε ένα κομμάτι και να πουληθεί. Να. Θα δημιουργώνταν ξεχωριστά και μετά αυτό θα πηγαίνει για πώληση. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλες αυτές οι προτάσεις περί ιδιωτικοποίησης που γίνονται στο δεδομένο πια πλαίσιο, όταν έρχεται ο αγοραστής και ξέρει ότι αυτός το επιβάλλουν κιόλας, το παίρνει και κοψοχρονιάς. Mm-hmm. Δεν είναι? Για σκεφτείτε, ξέρεις ότι έχεις ένα χρονοδιάγραμμα, πρέπει στο τέλος του χρόνου να πουλήσεις. Όταν ο άλλος το ξέρει αυτό, θα σου δώσει ως ως. Mm-hmm. Για μας δεν είναι στους αποδεκτούς σχεδιασμούς μας η ιστορία της μείωσης του ποσοστού του δημοσίου κάτω το 51%. Ακόμα και αν το σύστημα, το σχήμα δεν είναι βιώσιμο, γιατί μαθαίνουμε ότι έχει μπει η HSBC να κάνει μια μελέτη να δει αν το σχήμα αυτό είναι βιώσιμο, αν μπορεί να σταθεί δηλαδή στην αγορά. Ποιο σχήμα? Το 51-49. Εάν λοιπόν αυτό δεν είναι βιώσιμο, αν το πει εννοώ ένα αξιόπιστο. Αν έχει μπει ο όρο δηλαδή στην αγορά. Αν έχει μπει ο όρο. Δεν έχει μπει τίποτα τέτοιο πάνω στο τραπέζι. Εσείς δεν πρόκειται να δεχτείτε λοιπόν τίποτα κάτω από το 51-49. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάμε σε μείωση του ποσοστού του δημοσίου. Κανένα λόγο. Κάτω από το 51%. Κανένα λόγο που να σχετίζεται με τη βιωσιμότητα τη επιχείρηση, με τα επενδυτικά τη σχέδια. Να υπάρχουν και άλλοι παίκτες, να υπάρξουν. Αλλά με ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Mm-hmm. Και όχι με μια βίαιη προσπάθεια να συρρυκνώσουμε άρον-άρον τη ΔΕΗ υπέρ ποιών, υπέρ αυτών που έχουν μάθει. Προσέξτε να δείτε. Διότι υπάρχουν κάποιες φωνές που ακόμα και για την λύση που επιλέξαμε στον ΑΔΜΙΕ διαμαρτύρονται. Και αυτές οι φωνές είναι από ένα κομμάτι υποτίθεται ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι κατ' ουσίαν είναι κρατικοδίαιτοι. Mm-hmm. Οι οποίοι απομυζούν δια της ΔΕΗ τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Που ήθελαν να μπουν λοιπόν στο πακέτο. Όχι. Τους αρέσει η κατάσταση ήδη προηγούμενη μέχρι τώρα. Ναι. Διότι ουσιαστικά λειτουργούσαν όχι με όρους ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς, mm-hmm, αλλά εγγυημένων κερδών, εγγυημένων ποσοστώσεων. Μάλιστα. Έτσι και εις βάρος ποιών, πια των καταναλωτών. Για να παραμείνω στον χώρο της ενέργειας, επειδή η γειτονιά βράζει. Και εμείς με την γειτονιά έχουμε δουλειές που λένε. Επηρεάζονται τα σχέδια για τον αγωγό, για παράδειγμα, από την κατάσταση που δημιουργείται και στις ρωσοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα την αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή? Η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει τη συνέχιση αυτού του project? Μιλάμε για τον αγωγό που θα έφερνε ρώσικο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, το ρώσικο φυσικό αέριο. Εγώ βρέθηκα πριν 2 εβδομάδες στην Μόσχα για 3 μέρες που είχα τη δυνατότητα να το συζητήσω αυτό το θέμα και με τον Ρώσο ομολογό μου αλλά και άλλους Ρώσους αξιωματούχους. Καταρχήν να πούμε ότι το να έρθει εδώ πέρα αυτός ο αγωγός είναι κάτι καλό για την Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι ανταποκρίνεται και στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς για την πολλαπλότητα των ενεργειακών πηγών. Εμάς βέβαια μας συμφέρει ως χώρα πολλαπλά, διότι σε συνδυασμό και με τον άλλο αγωγό, τον ΤΑΠ, καθίσταται η χώρα ενεργειακός κόμβος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αναβαθμίζει τον ρόλο μας στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Αντικειμενικά, το επεισόδιο που έγινε με το αεροπλάνο
δημιουργεί προσκόμματα. Και η θέση, από ό,τι βλέπετε, και των Ρώσων και με βάση και τα χθεσινά που γίνανε στο Αιγαίο, η ένταση που υπάρχει, φρενάρουν αυτό το σχέδιο. Από την άλλη, αυτό που εγώ διαπίστωσα είναι ότι το θέλουν. Το θέλουν και αναζητούν ενδεχομένως και νέες οδεύσεις αυτού του αγωγού. Από άλλες πια χώρες πλην της Τουρκίας. Μάλιστα. Άρα είναι, εξακολουθεί και είναι πάνω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι, ναι. Μια ανησυχία όμως, το λέω για να κρατάμε και τα ίσα που λέμε. Μια ανησυχία για πιθανές επιπλοκές λόγω και της γεωπολιτικής κατάστασης την έχουμε, την παρατηρούμε, παρεμβαίνουμε, μετέχουμε στην όλη διαδικασία. Δεν είναι ασταθές το περιβάλλον. Αυτό είναι που επισημαίνουν κάποιοι. Ότι εμείς ναι, εντάξει με τους Ρώσους, okay, αλλά... Είναι, αλλά ταυτόχρονα ξέρετε κάτι, είναι τέτοια η θέση μας και γεωπολιτικά και γεωγραφικά που μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε και ο παράγοντας εξομάλυνσης αυτών των ανταγωνισμών. Η Ελλάδα δηλαδή αυτό πρέπει να πουλήσει εντός εισαγωγικών, ότι μπορεί να συνομιλεί με τους γείτονές της αλλά και με την Ρωσία και να διαμεσολαβεί ως ένα βαθμό με βάση το μέγεθός της και στις σχέσεις της με την Ρωσία. Αυτό είναι το δικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Τώρα μια και είμαστε σε αυτό το χώρο, ένα άσχετο με ένα ερώτημα αλλά πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς τους καταναλωτές. Εσείς για την πιθανή αύξηση στο φόρο κατανάλωση των καυσίμων, τι γνώμη έχετε, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής, μια προσωπική μου γνώμη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα ειδικών φόρων, το οποίο να είναι μεταβλητό. Δηλαδή ανάλογα με την τιμή. Ανάλογα με την τιμή. Όταν δηλαδή η τιμή ανεβαίνει, αυτός ο φόρος πρέπει να συμπιέζεται, έτσι ώστε η τελική τιμή στον καταναλωτή να μην κάνει πια δυσπρόσιτη την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Και το αντίθετο. Και από την άλλη το αντίθετο. Αλλά τώρα είμαστε αποκλιμάκωση στις τιμές, όπως βλέπετε. Δηλαδή εδώ υπάρχουν πληροφορίες, εκτιμήσεις πια ειδικών. Διαβάζω κι εγώ σενάρια. Μπορεί να φτάσει και τα 20 δολάρια το βαρέλι. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό μας δίνει την δυνατότητα να αυξήσει του φόρου, αλλά ταυτόχρονα βέβαια να πέσει και η τελική τιμή. Επομένως, πάμε για αύξηση των φόρων, αυτό μας λέτε. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου γνώμη, αυτό δεν το έχω πει ούτε στον κύριο Αλεξιάδη. Σας το λέω μετά στην αποκλειστική πρώτη. Στα ζητήματα προβληματισμού που λένε. Από αυτή τη σκοπιά. Για να δούμε λίγο και τα ευρύτερα πολιτικά. Όλα αυτά, όσα γίνονται και όσα πρόκειται να γίνουν, εν πάση περιπτώσει, και το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση λέει ότι η προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Είναι σταθερό το πολιτικό περιβάλλον όμως την ώρα που και φωνές κριτικής ακούγονται στα ζητήματα των επιλογών που κάνετε, για το ασφαλιστικό, ένα πολύ μεγάλο θέμα που έρχεται, είναι μπροστά μας, φορολογικό των αγροτών, επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και ταυτόχρονα κάθε τρεις και λίγο μήπως πρέπει να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να ανοίξετε μια ιστορία με την ιστορία της συνένεσης που τροφοδότησε, λένε, ορισμένη σενάρια περί συμμετοχής άλλων κομμάτων στην κυβέρνηση, στήριξής τους από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ή μια διευρυμένη κυβερνητική πλειοψηφία που έχει να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα προβλήματα όπως είναι το ασφαλιστικό. Είναι ανοιχτή αυτή η προοπτική? Η κυβέρνηση επιδιώκει τη διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο απασχολεί σήμερα την κυβέρνηση είναι η κοινωνική συνένεση. Όταν χαθεί αυτή, τότε θα δείτε ότι θα υπάρχει και μια αντανάκλαση στο πολιτικό επίπεδο. Το βασικό, το στίχημα για αυτή την κυβέρνηση είναι να κατορθώνει, να πείθει τον κόσμο ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν το χάσει αυτό, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Θεωρώ ότι ακόμα εξακολουθεί και την χάνει της εμπιστοσύνης, της ανοχής, της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Κάνετε προσπάθειες όμως, να τη χάσετε αυτό. καλά το ακόμα θα χρησιμοποιήσετε σωστά ελληνικά. Το λέω ακόμα γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι ανεξάντλητα τα περιθώρια. Κανείς δεν έδωσε λευκή επιταγή σε αυτή την κυβέρνηση. Παρόλο ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία εκ των προτέρων είχε κάνει γνωστό το πρόγραμμά της. Ο κόσμος ψήφισε στις τελευταίες εκλογές γνωρίζοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα αυτό δεν δικαιολογεί διαφοροποίηση πολιτικές του κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που έχει συμβεί, όπου το λαμβάνει ο καθένας υπόψη του. Και εντός και εκτός της κυβέρνησης. Τώρα από εκεί και έπειτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κατ' ουδένα λόγο η προοπτική οικουμενικών σχημάτων. Όχι οικουμενικών κατά ανάγκη. Αυτό το παίρνουμε ένα-ένα. Συνεργασία. Δεν είναι ένα-δύο κόμματα, αλλά εντάξει. Το παίρνουμε ένα-ένα. Τα πάρουμε ένα-ένα. Τα θέτει ένα κεντρών και το ποτάμι αυτό. Ούτε θεωρώ ότι θα προσέθετε κάτι το να δει, για παράδειγμα, από δυνάμει που. Όχι μόνο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες μετά τις εκλογές, το δίμηνο, ακολουθούν μια πολιτική άκρος μηδενιστική, στήρα αντιπολιτευτική. Αναφέρομαι στο Πασόκ, στο Ποτάμι, στη Νέα Δημοκρατία.
οι οποίοι δεν ξέρω από ποια πλευρά ασκούνε κριτική. Από ποιες θέσεις. Γιατί δεν κάναμε αυτά που μας λέγανε την περίοδο του δημοψηφίσματος. Γιατί δεν ακολουθήσαμε την αποτυχημένη δικιά του συνταγή. Γιατί προτείνουν τώρα κάτι άλλο. Σε όλα αυτά δεν θα βρει κανείς καμία απάντηση. Όχι, να τίθεται. Έχετε... Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε μια εσωτερική διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι να κυβερνάει αυτή και να ψηφίζουν οι άλλοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Υπουργέ. Εδώ εσείς ως αντιπολίτευση δεν έχετε ψηφίσει το παραμικρό. Εμείς αυτό που λέμε το εξής. Κύριοι, το κόμμα σας, το κόμμα μας. Η κυβέρνησή μας, εσείς αντιπολίτευση. Αλλά σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που δεν αφορούν το ορατό μέλλον μόνο. Δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για κάποιες επιλογές οι οποίες αφορούν τα επόμενα ένα-δύο έτη. Αλλά το ασφαλιστικό που συζητάμε ουσιαστικά για τις επόμενες δεκαετίες. Ελάτε να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε αν υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες βασικές κοινές κατευθύνσεις. Ναι. Και σε αυτό πάνω φάνηκε τελικά. Θέλετε την πρότασή σας πρώτα. Μισό λεπτό. Αυτό σας λέω. Επειδή... Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή μιλάμε έτσι για πολύ βαριά. Πρέπει να υπηρετεί κάποιες λογικές. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάμε για πολύ βαριά θέματα, το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που δεν είναι ένα μοναδικό θέμα. Θέλω να πω ότι συνδέεται με μια σειρά από ζητήματα. Το ασφαλιστικό συνδέεται με την αγορά εργασίας. Με τα εργασιακά. Προφανώς. Με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αν πας σε μια συμφωνία, δηλαδή σε μια συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν προτείνεις μια συνεννόηση με τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, αν προτείνεις μια συνεννόηση επί του συνόλου της πολιτικής. Δεν πρέπει να συμφωνήσετε για το σύμφωνο συμβίωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Εδώ λες το ασφαλιστικό και πρέπει να δεις τι γίνεται. Με την αγορά εργασίας, με τις εισφορές, με το εργασιακό που, για το οποίο υπάρχει μεγάλο θέμα. Με την ανάπτυξη που θα κερδίσεις, μέσω της οποίας θα κερδίσεις. Την πολιτική ανάπτυξη, μέσω της οποίας θα κερδίσεις θέσεις εργασίας κτλ. Είναι σαν να έχεις κάνει τα 2/3 του προγράμματος. Άρα, ένα κόμμα που προτείνει συνένεση είναι σαν να λέει στον άλλον: έλα να συμφωνήσουμε για την πορεία της χώρας στο επόμενο τρίχρονο πλάνο. Όχι, είναι πολύ, πολύ διασταλτική η προσέγγιση. Το παρακάνατε. Το παρακάνατε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εγώ καταλαβαίνω την αδυναμία τουλάχιστον των δυνάμεων που συμμετείχαν στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να συμφωνήσουν σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι θα ήταν, αν συμφωνούσαν, η πλήρης ανέρεση των όσων κάνανε. Δηλαδή, τι να μας πούνε τώρα αυτοί οι οποίοι κάνανε 12 μειώσεις συντάξεις. 11 λέγατε μέχρι προχθές. Τώρα πήγαν 12. 12 την κάνετε εσείς. Να κόψουμε και μία. Να κόψουμε και μία. Τι να μας πούνε, τι να μας πούνε αυτοί οι οποίοι κάνανε το PSI. Τι να μας πούνε αυτοί για τα εργασιακά, όπου των επινενημερών τους έγινε με δύο τρόπους. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στην Ευρώπη. Η μείωση. Όχι, κρίθηκαν αυτά τώρα που λέτε. Κρίθηκαν. Κρίθηκαν δύο φορές, τρεις φορές. Πόσες θέλετε να κρυθούν. Και άλλο σχόλιο. Δεν ζητάνε να ξανακριθούν. Ρωτάμε άλλο. Εσείς αν ρωτήσετε κάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που κρυθήκανε. Όχι, να μας απαντάτε σε αυτό που ρωτάμε. Εμείς ρωτάμε το εξής. Εάν εσείς βγάλετε ένα φετφά αύριο και μας πείτε, παιδιά, δεν μειώνονται οι συντάξεις. Τι μας εγγυάται ότι τα λεφτά θα μπουν στα ταμεία, ότι τα ταμεία θα έχουν λεφτά να πληρώνουν συντάξεις. Γι' αυτό λέει ο Βασίλης για την ανάπτυξη. Έχετε δημιουργήσει μία θέση εργασίας μέχρι σήμερα. Από μόνο αυτό του, έχει σημασία για την κάθε του, κυβέρνηση. Καταρχήν δεν έχουμε μειώσει θέση εργασίας όπως το είδατε. Έχετε μειώσει, αλλά τέλος πάντων. Όπως η ανεργία είναι στα ίση. Ψευδώς ισχυριζόσασταν, όχι εσείς, ναι, ισχυριζόσασταν ως πλειοψηφία του επίσημου συστημικού δημοσιογραφικού κόσμου. Πάλι τα ίδια. Τι πάλι τα ίδια, δεν είναι έτσι. Τώρα θέλετε να σας πω για εσάς. Τι έλεγε την προηγούμενη Τετάρτη το κεντρικό δελτίο του καναλιού σας για τη διαπραγμάτευση για τον Αδημία. Να σας πω όμως κύριε Σκουλέτη. Αυτά τα κάνουμε. Είμαι ο άνθρωπος που είμαι στο επίκεντρο της κριτικής. Φυσικά. Βγαίνει λοιπόν το δελτίο, βγάζει τις κάρτες όπου μιλάει, προχωράει η ιδιωτικοποίηση και βγαίνει ο ρεπόρτερ του ίδιου του καναλιού σας δευτερόλεπτα μετά και κάνει μια ακριβώς αντίθετη από τις δικές σας κάρτες. Δεν προχωράει. Το 49 τι είναι. Μα το 49 υφίσταται ήδη. Ναι, δεν είναι καινούργιο στοιχείο. Ναι. Το 49% υφίσταται και στον Αδημία. Κύριε Σκουλέτη, να μην κάνουμε κριτική στα δελτία και σε εκπομπές. Κύριε Σκουλέτη, είστε υπουργός της κυβέρνησης. Μια και το ανοίξατε το θέμα, είμαι υπουργός της κυβέρνησης. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Αποφασίστε για εμάς, για τη χώρα. Είμαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης και γνωρίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε ένας τέτοιος ανορθόδοξος πόλεμος μετά το 1974 σε κυβέρνηση. Εκλεγμένη από τον κόσμο. Από τα μέσα ενημέρωση. Επειδή έχει ανοίξει. Τα 2/3 παραπάνω, τα 2,5 σας υποστηρίζουν. Αστείευεστε. Τα 2,5/3 των μέσων ενημέρωση σας υποστηρίζουν. Πέστε το να μας ακούει ο κόσμος. Όπως και να έχει. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που λένε ότι όλα καλώς καμωμένα. Καθόλου μάλιστα. Όμως η κυβέρνηση εκπέμπει ένα σήμα, να σας το πω με έναν πολύ πιο τρόπο, ότι η παραμικρή κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι ή από μαντρόσκυλα ή από υπονομευτές
ή αποστημένους. Ή απο... Και κάνετε και ένα βασικό λάθος. Συνδέεται το μηδιακό σύστημα με τους δημοσιογράφους. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε συγκεκριμένες εικόνες. Δεν θέλω να σχολιάσω. Οι οποίες και αυτές δεν έχουν προηγούμενο. Η κριτική, αυτή είναι η δουλειά. Η κυβέρνηση να κυβερνάει και οι άλλοι να κάνουν κριτική. Έχετε... Λάθος, στραβά, ανάποδα. Έχετε κριτική. Δει ποτέ δημοσιογράφο σε συνέντευξη τύπου να λέει ότι λες μπουρδες. Σε ποιον είναι υπουργό. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ αυτό. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ. Τον κύριο Ξανθώ μετά αυτά. Μην πάμε σε περιπτωσιολογία τώρα. Εγώ λέω για τη γενική εικόνα. Μα περιπτωσιολογία το άλλο. Όχι, εγώ λέω για τη γενική εικόνα. Γιατί σας ενοχλεί η κριτική, άμα κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Η κριτική όχι. Υπάρχει η κριτική να σας σκιώνει. Δηλαδή. Αλλά υπονόμευση. Το γεγονός ότι έχουν πάρει διαζύγιο από τη δημοσιογραφική διοντολογία, ναι με ενοχλεί. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε τότε. Ποιος πήρε διαζύγιο με τι απαγορεύοντας την παρουσία του δημοσιογράφου στην Ιδωμένη. Ποιος πήρε? Διαζύγιο με τι πράγμα απαγορεύοντας τους δημοσιογράφους, την παρουσία του δημοσιογράφου στην Ιδωμένη. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα επιχειρησιακό που έχει να κάνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί. Δεν ξέρω πάντοτε. Θα θυμόσαστε τώρα να πάμε. Δεν σας πολύ αρέσει, το βλέπω. Εγώ θυμάμαι και άλλες καταστάσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω τον δημοσιογράφο με την κάμερά του όταν. Θυμόσαστε τις ιστορίες τότε με τους Αλβανούς στο σπίτι και τα λοιπά, με τη ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή. Μιλάτε 20 χρόνια πριν. Οι ακρότητες. Πρέπει να αποφεύγουν κανεί όχι. Προφανές είναι. Λέω ότι αυτή η δυναμική σχέση που υπάρχει πάντα ανάμεσα στην εξουσία, την κάθε εξουσία και τη δημοσιογραφία, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε φορά ως υπονόμευση. Θέλω να πω στις δημοκρατίες, ο δημόσιος διάλογος, η ανοιχτή αντιπαράθεση, η κριτική κτλ. Με τα στραβά της, με τα ανάποδά της, με τα καλά της κτλ. Υπάρχει. Δεν γίνεται να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον όπου συνδέεται κιόλας. Εγώ άκουσα από κανένα λόγιο δικό σας την Πέμπτη ότι, κοιτάξτε να δείτε, λέει, συμφώνησε το Υπουργείο Ενέργειας για μια μερική παρουσίαση του δημοσίου στο Νέο Αδημία. Και το έλεγε ως είδηση αυτό. Είχα αποχωρήσει μια ώρα από τη διαπραγμάτευση μου εγώ ίδιος. Γύρισα σπίτι και είδα το δελτίο και λέω, μα είναι δυνατόν. Και έβγαινε ο άνθρωπο τρασίτατα. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του τώρα γιατί θα ξεστρέψουμε τη συζήτηση. Τα έχετε βάλει συνεχώς, τα βάζετε με όλα τα μίντια. Συνεχώς βρίσκεται παντού υπονόμευση, βρίσκεται παντού δολιότητες. Να κάνουν καλά τη δουλειά του. Εντάξει, να κάνουν. Αντικειμενικά, να ασκήσουν ιδρυμίτα την κριτική. Μα δεν σας αρέσει με επιχειρήματα, με διοντολογία. Δηλαδή η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη σας άρεσε. Θα τα πούμε με τον Ξανθό, έχει κι άλλο υπουργό. Εγώ να σα πω κάτι τώρα. Να σα πω κάτι που εσά α πούμε σα τιμά. Εγώ δεν είναι τυχαίο. Ότι από τον Ιούλιο και έπειτα, στη μοναδική εκπομπή του Sky που έχω έρθει είναι σε εσάς. Και είναι μια συνειδητή επιλογή. Διότι με ενοχλούν ο τρόπος που κάνουν κάποιοι συνάδελφοί σας τη δουλειά τους. Εντάξει, σας το λέω ανοιχτά. Θεμητό είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Κύριε Σκουλέτη όμως, πρέπει να συνηθίσει. Εγώ να σας το πω ειλικρινά πολύ φιλικά. Έχω την εντύπωση ότι η αριστερά, επειδή δεν ήταν ποτέ κυβέρνηση, δεν έχει μάθει να τη ασκείται κριτική. Με ΑΙ να τη ασκείται. Και την ενοχλεί. Διότι ήταν πάντα στη θέση αυτού που έκανε κριτική. Λοιπόν. Πρέπει να συνηθίσουμε. Στραβή να είναι κριτική. Κακή, κακόπιστη, ωραία. Ανάποδη, ό,τι θέλετε πείτε το. Είναι πάντα ένας σπόρος για τη δημοκρατία. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν γίνεται να λέτε εγώ να συμφωνήσω λέτε λοιπόν. Ψέματα. Ψέματα βγαίνει κατά κοινό τώρα, μα λέει ψέματα. Λέει ψέματα, ναι, όπως είπατε πριν. Λέτε, είπε κάτι άλλο από αυτό που ήταν η αλήθεια. Αν πει κάτι άλλο, αυτό είναι σωστό που λέτε. Ωραία είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι δυστυχώς στον τόπο μας υπήρξε αυτό το φρούτο της διαπλοκής, όπου σημαντικός παράγοντας αυτών των καταστάσεων ήταν. Το μηδιακό σύστημα. Με μεγάλη μηδιά. Προφανώς, δεν λέει κανείς ο κύριος. Δεν υπήρχε σε άλλες ευρωπαϊκές. Μην φάμε το χρόνο με κάτι το οποίο είναι ελκυστικό για τους τηλεθέτες. Θα συμφωνήσουμε. Ναι, αλλά εντάξει, αλλά λέω είναι ελκυστικό συζήτηση για τους τηλεθέτες. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Να πάμε στο θέμα μας για το κλίμα που πρέπει να δώσουμε και εκεί να δώσετε μια, όχι απαντήσεις. Να μας πείτε. Τι ικανοποιημένοι από την απόφαση. Και υπάρχουν πανηγυρισμοί. Αν και η Ελλάδα συμμετέχει και είναι ικανοποιημένη. Γιατί βλέπουμε ότι το κλίμα ήταν πανηγυρικό τελικά. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω και νομίζω ότι η απόφαση τελικά μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε. Για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, αφορά τους πάντες που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη. Το κλίμα στέλνει ένα διαρκές σος που πηγαίνουμε. Το γεγονός ότι έγινε πιο αυστηρός ο στόχος. Δηλαδή, που τι έλεγε η επιβράδυνση. Μέτρα που θα επιβραδύνουν την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη για τα επόμενα χρόνια. Είναι δεσμευτικά αυτά οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν στο Παρίσι. Θεωρητικώς ναι, αλλά μένει να εφαρμοστούν στην πράξη. Το βασικό ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να ζητάμε από τους φτωχούς αυτού του πλανήτη να πάρουν την υπόθεση του περιβάλλοντος στα χέρια τους, όταν ο πρώτος κόσμος, ο ανεπτυγμένος κόσμος, αυτός που υπερκαταναλώνει, δεν δείχνει το καλό παράδειγμα. Ναι, μιλάμε για την Αμερική, μιλάμε για την Κίνα. Για την Κίνα πια. Για την Ινδία, που δεν είναι μεγάλες χώρες που έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε λίγο συντόμως από ό,τι φαίνεται, γιατί έχετε και άλλα θέματα μπροστά σας. Σε λίγο θα έρθει κοντά μας ο Υπουργός Υγείας.